Τα πιο εύκολα μακαρόνια με κιμά με λαζανάκι της Macwell. Μου ζητήσατε στο βίντεο με τα λαζάνια αλλά μπολονιέζε να σας δείξω το κιμά. Οπότε πάμε να δούμε τη συνταγή. Βάζουμε ελαιόλαδο στο τηγάνι και θα σοτάρουμε το ένα κρεμμυδάκι. Πάμε να προσθέσουμε 2 καρότα τριμμένα. Το καρότο το βάζω γιατί δίνει γλυκύτητα και γίνεται τέλειος ο κιμάς. Η συνταγή είναι για 1 κιλό κιμά. Θα μαράνουμε λίγο και το καροτάκι. Για να μην αφαιρέσουμε τώρα το κρεμμύδι και το καρότο για να σοτάρουμε το κιμά, έκανα εδώ μια τρυπούλα. Και θα βάλουμε το κιμά μας εδώ να το σοτάρουμε. Πάμε να γυρίσουμε από την άλλη. Και θα σπάσουμε το κιμά για να ψηθεί από όλες τις πλευρές. Πάμε να προσθέσουμε 1 κουταλιά της σούπας πελτέ και θα το ψήσουμε εδώ καλά. Θα προσθέσουμε 150 ml ερυθρό ψηρό κρασάκι και θα αφήσουμε το αλκοόλ να εξατμιστεί. Αφού εξατμίστηκε το αλκοόλ, θα προσθέσουμε 100 ml ζωμό κότας. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και ζωμό λαχανικών. Και ο Αποστόλης θα μας βάλει στην κατσαρόλα λαζανάκι Macwell. Της Macwell. Έτοιμος. Το καλοκαίρι χρησιμοποιώ φρέσκες ντομάτες τριμμένες. Τώρα που είναι χειμώνας θα βάλω τη σαλτσούλα της πεθεράς. Μαμά Αποστόλη. Έχω βάλει όλο το βάζο με τη σάλτσα και βάζω και λίγο νεράκι για να ξεπλύνω το βάζο. Θα βάλω τώρα στο χαμηλό και θα το αφήσω να βράσει περίπου μισή ωρίτσα. Θα βάλουμε 1 κουτάλι του γλυκού αλάτι, 1 κουτάλι του γλυκού ρίγανη, λίγο κόκκινο πιπεράκι, λίγο κουρκουμά, μαύρο πιπέρι, ωραία. Βασιλικό. Ξηρό. Και θα το αφήσουμε να σιγοβράσει. Σε μισή ωρίτσα θα είναι έτοιμος ο κιμάς. Τέλος θα βάλουμε και λίγο μαϊντανό. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Κάτσε να βάλω φέτα γιατί εγώ μακαρόνια με κιμά πάντα βάζω φέτα. Θα βάλω σε μένα μόνο. Εντάξει. Οπό, μοσχομυρίζει παιδιά, είναι υπέροχο. Ζάνα έγραψες, δεν υπάρχει. Ειδική στο κιμά, να ξέρετε. Γράψτε μας στα σχόλια τι άλλη συνταγή θέλετε να κάνουμε με ζυμαρικά.